Μέτρα στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων που ξεκινούν από αύξηση του αριθμού δικαιούχων του προγράμματο Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή συνεχίζονται με τη δημιουργία ενό συντομευμένου εξοικονομώ για νέου και επεκτείνονται στην παροχή κινήτρων για ανακαίνιση και το πάγωμα του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, αυξάνονται κατά 200.000 οι δικαιούχοι του προγράμματο Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή, καθώ θα διατεθούν 140 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων. Η πρώτη φάση του προγράμματο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ωστόσο, πολλοί ήταν οι πολίτες που δεν μπόρεσαν να μπουν στο πρόγραμμα ή δεν υπήρχαν διαθέσιμα ήδη στους κωδικούς που αναζητούσαν. Το ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα υπήρχαν περίπου 12.000 αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν εξυπηρετηθεί όλες, γιατί χρονικά δεν προλαβαίνανε και όλη η τεχνική και όλα τα καταστήματα για να προλάβουν να αλλάξουν τις συσκευές. Είναι οι τελευταίες μέρες λοιπόν του προγράμματος μέχρι και την Παρασκευή για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Η ζήτηση από τον κόσμο ήταν μεγάλη. Βέβαια, κάποιοι πελάτες μας είχαν λίγο παρεξηγήσει το ποσό το οποίο θα μπορούν να ανακυκλώσουν. Γενικά υπήρξαν πολλά προβλήματα. Τα πρώτα προβλήματα ήταν από τις εταιρείες, διότι η ζήτηση ήταν μεγάλη, η παραγωγή πολύ μικρή, οπότε πολλές φορές βρεθήκαμε χωρίς εμπορεύματα. Και δυστυχώς ακόμα πολλοί πελάτες δεν έχουν εξυπηρετηθεί. Ήταν μεγάλη ανάγκη φυσικά, γιατί ήταν πραγματικά ευκαιρία κάποιος να αλλάξει την ενεργοβόρα του συσκευή. Προσοχή, όχι τη χαλασμένη συσκευή, την ενεργοβόρα συσκευή η οποία έχει στο σπίτι του και να την καταστήσει με μια καινούργια συσκευή η οποία δεν έχει καθόλου κατανάλωση στο ρεύμα. Το πρόγραμμα επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές. Οι δικαιούχοι του προγράμματος αυξάνονται κατά 200.000 μια πρωτοβουλία η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα προέλθουν από τη λίστα με τους επιλαχόντες του πρώτου κύκλου του προγράμματος. Ήταν ένα καλό πρόγραμμα. Έχουμε καλέσει την κυβέρνηση και σαν εμπορική σύλλογη αλλά και σαν Ομοσπονδία Ψυχτικών Ελλάδος να δώσουν μια παράταση στο πρόγραμμα, γιατί χρονικά ήταν πάρα πολύ πιεσμένο και ήταν και κατά εμάς και σε λάθος εποχή. Ευελπιστούμε αν ο Υπουργός μας δώσει μια παράταση του ενός μήνα και μπορέσουμε έτσι να εξυπηρετήσουμε και τους πελάτες, ειδικά στα ψυγεία.